Φίλε και φίλοι του διαδικτυακού μας καναλιού, καλησπέρα σας. Εδώ και πάλι σήμερα, μπροστά στο μικρόφωνο και πώς θα μπορούσα να μην είμαι μπροστά στο μικρόφωνο για μία ακόμα φορά, για μία ακόμα μέρα, εφόσον πραγματικά δεχόμαστε κάθε μέρα πυροβολισμούς ειδήσεων, πυροβολισμούς εισαγωγικά φυσικά, ειδήσεων πάρα πολλά περίεργα, πάρα πολλά παράξενα, παράδοξα συμβαίνουν σε όλα τα μέτωπα, στο χώρο φυσικά και της ειδησεογραφίας και εφόσον είμαστε ένα κανάλι που δεν ασχολούμαστε μόνο με το μυστήριο, μόνο με το μεταφυσικό και με τα περίεργα που γίνονται εντός και εκτός πλανήτη, ασχολούμαστε και με την ειδησιογραφία και το πολιτικό παρασκήνιο και όλα όσα σχεδιάζονται. Λοιπόν, όλοι θα γνωρίζετε τι είναι το μαύρο κουτί που υπάρχει σε κάθε αεροπλάνο. Έτσι, είναι ένα κουτί που γίνονται διάφορες καταγραφές, ένα πάρα πολύ ανθεκτικό κουτί, σε περίπτωση ούμι γένετο αν συμβεί κάποιο αεροπορικό ατύχημα ή δυστύχημα που συνήθως δυστύχημα είναι εκεί πέρα καταγράφονται τα πάντα ακούγονται όλες οι τελευταίες συνομιλίες που έχουν γίνει ανάμεσα σε πιλότους, αεροσυνοδούς, ανθρώπους και υπάρχει όλη η κατάλληλη πληροφόρηση ώστε μετά οι ειδικοί όταν πάρουν αυτό το μαύρο κουτί και συλλέξουν όλη την πληροφορία που περιλαμβάνεται, που έχει αποθηκευτεί εκεί πέρα μέσα, καταλήγουν, φτάνουν σε κάποια συμπεράσματα. Τι συνέβη, τι πήγε στραβά, πώς προκλήθηκε αυτό το αεροπορικό δυστύχημα, τα πάντα, έτσι. Εδώ και μερικούς μήνες, φίλες και φίλοι, σε μια μεγαλύτερη κλίμακα, Κάποιοι είχαν τη φαϊνή ιδέα, εκτός από μαύρα κουτιά στα αεροπλάνα, να δημιουργήσουν ένα μαύρο κουτί για όλο τον πλανήτη μας. Το μαύρο κουτί της γης, το μαύρο κουτί της ανθρωπότητας. Και θα σκεφτεί κανείς για ποιο λόγο να δημιουργηθεί κάτι τέτοιο. Ποια μυαλά σκέφτονται κάτι τέτοιο και υλοποιούν κάτι τέτοιο. Πρόκειται λοιπόν για μια παράξενη και άφθαρτη συσκευή πιο μεγάλη κλίμακα και κατασκευή όπως προανέφερα που πρόκειται να καταγράφει τους χειρισμούς της ανθρωπότητας στην κρίση της κλιματικής αλλαγής. Αυτό υποτίθεται ότι θα το κατασκευάζανε Αυστραλοί επιστήμονες στην απομακρυσμένη δυτική ακτή της Τασμανίας, το μαύρο κουτί της γης, όπως θα λέγεται, είναι εμπνευσμένο από το μαύρο κουτί των αεροπλάνων, των αεροπλάνων όπως προανέφερα και πρόκειται για μια γιγάντια εγκατάσταση από χάλιβα που σύντομα, με την κατασκευή δηλαδή, το σχέδιο ήταν να γεμίσει με σκληρούς δίσκους που θα τροφοδοτούνται από ηλιακά πάνελ και στόχος του είναι να μεταφέρει ο ατσάλινος αυτός μάρτυρας της ιστορίας στις μελλοντικές γενιές πως ο άνθρωπος του σήμερα προκάλεσε την κλιματική κρίση και πως κατάφερε επιτυχώς ή απέτυχε να την αντιμετωπίσει. Επικεντρώνεται λοιπόν κυρίως στην κλιματική κρίση που κάποιοι πιστεύουν ότι υφίσταται ότι υπάρχει, κάποιοι πάλι δεν το πιστεύουν. Υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν ότι είναι κάτι κατασκευασμένο για να χρησιμοποιηθεί για άλλους λόγους, για να επιτευχθούν άλλα πράγματα. Οι πληροφορίες που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, την εξαφάνιση των ειδών, την περιβαλλοντική ρήπανση και τις επιπτώσεις στην υγεία θα καταγραφούν όλα στη συσκευή έτσι ώστε αν κάποια μελλοντική κοινωνία ανακαλύψει μια μέρα το αρχείο, να μάθει τι συνέβη με τον πλανήτη μας. Αυτό αναφέρεται ακόμα και στο ccn.com. Η ιδέα αυτή προέκυψε μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών του ΟΗΕ για το κλίμα στη Γλασκόβη πριν ένα διάστημα, με μια συμφωνία που κράτησε ζωντανή την ελπίδα να περιοριστεί η υπερθέρμανση του πλανήτη στον 1,5 βαθμό Κελσίου. Εκτός και να αλλάξουμε δραματικά τον τρόπο ζωής μας, λένε, η κλιματική αλλαγή και άλλοι ανθρωπογενείς κίνδυνοι θα προκαλέσουν συντριβή του πολιτισμού μας, εξηγεί ο ιστότοπος του Earth's Black Box. Εν τω μεταξύ εγώ σήμερα μάλιστα ακούγα μία ε, συνέντευξη Έλληνα καθηγητή που λέει ότι εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω λέει αυτό. Δηλαδή βλέπουμε κάποια ντοκιμαντέρ, βλέπουμε κάποιες εικόνες, κάποια βίντεο από, παγόβου, από παγόβουνα που καταραίων που πέφτουν. Ε, αυτό λέει μπορεί να απλά από το βάρος του παγόβουνου που καταραίει, κορυφή. Δεν γίνεται λέει αν από τους μείον 70 ή μείον 80 βαλ, βαθμούς Κελσίου πέσουμε στο μείον ένα π.χ. βαθμό ή μείον δύο και πάμε από τους 70 στους 69 ή από τους 80 στους 79 στους 78 να λιώσουν οι πάγοι. Δεν λιώνουν οι πάγοι έτσι. Πρέπει να φτάσουμε λέει, στους 0 βαθμούς Κελσίου και πάνω για να λιώσουν οι πάγοι. Δεν είναι κάτι εφικτό αυτό και μάλλον δεν στέκει ως θεωρία κάποιους άλλους σκοπούς ίσως προσπαθούν να εξυπηρετήσουν μέσα από αυτό το μαύρο κουτί της γης θα καταγράφει κάθε βήμα που κάνουμε προς αυτή την καταστροφή εκατοντάδες σύνολα δεδομένων μετρήσεις και αλληλεπιδράσεις που σχετίζονται με την υγεία του πλανήτη μας θα συλλέγονται συνεχώς και θα αποθηκεύονται με ασφάλεια για τις μελλοντικές γενιές συνεχίζουν να μας λένε η ιδέα είναι εάν η γη συντριβεί ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής, αυτή η άφθαρτη συσκευή εγγραφής θα είναι εκεί για όποιον έχει απομείνει να μάθει από αυτό, είπε ο Τζιμ Κέρτις, εκτελεστικός διευθυντής στο πρακτορείο marketing Clemenger BBDO στην Australian Broadcasting Corporation είναι το μέρος όπου θα λογοδοτήσουν οι ηγέτες για να βεβαιωθείτε ότι η δράση ή η αδράνειά τους καταγράφεται. Αν θέλουμε το πιστεύουμε αυτό, το αν θα λογοδοτήσουν οι ηγέτες. Το έργο, μια συνεργασία μεταξύ της Clemenger BBDO, της δημιουργικής εταιρείας The Glue Society και ερευνητών στο Πανεπιστήμιο της Τασμανίας, πρόκειται να ολοκληρώνονταν στις αρχές του 2022. Αλλά τα συστήματα του ατσάλινου κουτιού είναι ήδη εν μέρη, ενεργά. Αν και ολοκληρώθηκε τότε χρειάζονταν μια ολόκληρη διαδικασία και λένε ότι εν μέρη είναι κάποια ενεργά, κάποια κομμάτια. Ένας άλλος πολύ σημαντικός στόχος είναι η σημερινή κοινωνία να ενεργεί πιο προοδευτικά και υπεύθυνα όσον αφορά τη δράση για το κλίμα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Όταν οι άνθρωποι ξέρουν ότι καταγράφονται, κρατήστε το λίγο αυτό, επαναλαμβάνω, όταν οι άνθρωποι ξέρουν ότι καταγράφονται, επηρεάζονται πολύ και οι πράξεις τους. Λέει ο Τζόναθαν Νίμπούν της The Blue Society στο ABC. Αυτό είναι ο ρόλος μας, αν μη τι άλλο, να είμαστε κάτι στο πίσω μέρος του μυαλού όλων. Πάμε μια φορά ακόμα αυτό φίλες και φίλοι. Όταν οι άνθρωποι ξέρουν ότι καταγράφονται, επηρεάζονται πολύ και οι πράξει τους. Αυτό είναι ο ρόλος μας, αν μη τι άλλο, να είμαστε κάτι στο πίσω μέρος του μυαλού όλων. Δεν ξέρω τι σκέψη σας δημιουργεί όλο αυτό. Εμένα τώρα έτσι όπως σας μεταφέρω όλη αυτή την πληροφορία, όλη αυτή την είδηση, μου κάνει... Ε, αυτό είναι το, το, το μικροτσίπ της Γης, του πλανήτη όλου. Ε, όλος ο πλανήτης έχει ένα μικροτσίπ που καταγράφονται τα πάντα και στο περνάνε στη συνείδηση και δεν ξέρω αν γίνουμε υπεροπολικός αυτή τη στιγμή, ε, ότι πρέπει να καταγραφόμαστε ώστε να προσέχουμε τις πράξεις μας. Για ακόμη μια φορά. Ακούμε τέτοια. Ο μήκο λοιπόν 10 μέτρων ατσάλινος μονόλιθος έχει σχεδιαστεί για να αντέχει τις φυσικές καταστροφές και θα λειτουργεί με ηλιακή και θερμική ενέργεια. Η συσκευή η οποία θα είναι συνδεδεμένη στο ίντερνετ θα χρησιμοποιεί έναν αλγόριθμο για να συγκεντρώνει συστηματικά στοιχεία που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή χρησιμοποιώντας μια σειρά από 500, μεθόδους, από 500 συγγνώμη, μεθόδους μέτρησης και θα τα αποθηκεύει αυτόματα. Θα είναι γεμάτη με μονάδες αποθήκευσης που θα περιέχουν δεδομένα τα οποία σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή όπως οι μέσες θερμοκρασίες και η παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας. Κλιματική αλλαγή, κλιματική αλλαγή, συνέχεια αυτό ακούμε λοιπόν. Και μας έχουν πει μάλιστα κάποιοι που δεν είναι ειδικοί πάνω σε αυτό το θέμα, κάποιοι δισεκατομμυριούχοι, ότι η κλιματική αλλαγή που έχουμε, και δεν χωράει συζήτηση γι' αυτό, είναι και θα είναι υπεύθυνη για την εμφάνιση απανοτών ιών πάνω στον πλανήτη. Συνεχώς θα εμφανίζονται νέοι ιοί με νέες μεταλλάξεις και ξανά και ξανά και ξανά που θα απειλούν την ανθρωπότητα άρα θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ πάνω σε αυτό και να λάβουμε τα μέτρα μας. Mm. Καταλαβαίνετε πιστεύω. Ε, συνεχίζοντας λοιπόν μας λένε ότι θα είναι γεμάτη με μονάδες αποθήκευσης που θα περιέχουν δεδομένα τα οποία σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή όπως οι μέσες θερμοκρασίες και η παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας. Ο καθηγητής που άκουγα όμω σήμερα λέει από πότε μετράνε αυτή την αύξηση της θερμοκρασίας. Μας λένε λέει, από, την... από τις που ξεκίνησε η έκρηξη η βιομηχανική ας πούμε επανάσταση και μετά έπεσε τόσο μισό βαθμό ναι όμως λέει, δεν μας λένε λέει γιατί δεν ξεκινάνε από την εποχή των παγετώνων ως τώρα μα από την, απο... από την εποχή των παγετώνων ως τώρα τι έχουμε μια συνεχή αύξηση θερμοκρασίας τότε ήταν οι παγετώνες τα πάντα παγωμένα άρα σιγά σιγά αυξάνονταν 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 τι έγινε τι συνέβη Καταστραφήκαμε. Δεν αναπνέουμε οξυγόνο. Τι γίνεται ρε παιδιά. Λοιπόν, συνεχίζω. Ενώ κάποιοι μπορεί να υποτιμούν το Earth's Black Box ως ένα κόλπο δημοσίων σχέσεων που έχει σχεδιαστεί για να τραβήξει την προσοχή των ανθρώπων σε αντίθεση με ένα σοβαρό έργο επιστημονικής τεκμηρίωσης δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο κόσμος χρειάζεται επιγόντως περισσότερη προσοχή και δράση σε αυτά τα ζητήματα. Σε έναν κόσμο όπου οι πάγοι λιώνουν ως απάντηση στα πρωτοφανή επίπεδα υπερθέρμανσης του πλανήτη, όπου οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου αυξάνονται, όπου το νερό τελειώνει και όπου τα ζώα εξαφανίζονται με τέτοια ταχύτητα, που οι επιστήμονες λένε ότι πλησιάζει η έκτη μαζική εξαφάνιση, είναι η ώρα να κοιτάξουμε το μέλλον, Νομίζω έκανα μια αναφορά στους πάγους πριν και δεν είναι δικιά μου κουβέντα, κουβέντα καθηγητή, είναι Έλληνα καθηγητή, που λέει αυτά που μας δείχνουν ότι είναι λέει, πάγοι λέει, που πέφτουν από το βάρος τους, δεν λιώνουν, δεν γίνεται να λιώσουν οι πάγοι από τους μείων 80 στους μείων 79 ή από, το, από τους μείων 80 στους μείων 75 στους μείων 70. Πρέπει να φτάσει 0 βαθμό Κελσίου και πάνω. Άρα, κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα, φίλε και φίλοι. Ο σκοπό τη συσκευή είναι τέλο να παρέχει μια αμερόληπτη περιγραφή των γεγονότων που οδηγούν στην κατάρρευση του πλανήτη, να φέρει την ευθύνη για τι μελλοντικέ γενιές και να εμπνεύσει επίγουσα δράση. Ευθύνη και επίγουσα δράση. Ποια θα είναι αυτή να μα πούνε, λένε οι κατασκευαστέ του μαύρου κουτιού της γης. Το πώς θα τελειώσει η ιστορία εξαρτάται αποκλειστικά από εμάς. Το πώς θα, θα δράσουμε εμείς. Και τα συμπεράσματα που θα λαμβάνονται από το μαύρο κουτί θα μπορούν φυσικά να λειτουργήσουν και ως συναγερμός για κομβικά σημεία που αν περάσουμε τα όρια τους μπορεί να οδηγηθούμε σε εξαφάνιση. Και τι μου κάνει λίγο έτσι όλα αυτό ρε παιδιά το συνδυάζω συνέχεια με ένα είδο φόβου που πάνε να μα περάσουν. Μια τρομοκρατία, ένα φόβο δηλαδή, ότι αν δεν προσέξει και αν δεν λάβει τα μέτρα σου για αυτό, και αν δεν κάνει εκείνο, και αν δεν κάνει το άλλο, αν δεν καταγράφεσαι, ε, αν δεν έχει πί στο πίσω μέρο του, μυαλού σου, του μυαλού σου ότι συνεχώ καταγράφεσαι και παρακολουθείσαι και παρατηρήσε, ε, τότε δεν θα πάνε καλά τα πράγματα πρέπει να νιώθεις ότι παρακολουθείς και καταγράφεις και όλα, μόνο τότε υπάρχει ασφάλεια. Τι γίνεται, μα τι εποχή είναι αυτή που διανύουμε με την έννοια της ασφάλειας και του ελέγχου. Ποιοι προσπαθούν τι. Τέλος όσον αφορά την επιλογή της Τασμανίας για την τοποθέτησή του, του μαύρου αυτού κουτιού, ο λόγος που προτιμήθηκε από άλλα ωραία μέρη όπως παραδείγματο χάρη στη Μάλτα, την οποία έχει τύχει να επισκεφτώ, τη Νορβηγία ή το Κατάρ, είναι το ότι το απομακρυσμένο νησί στην Νότια Αυστραλία παρουσιάζει περιβαλλοντική σταθερότητα και είναι απομονωμένο από κάθε πιθανή πολιτική στρατιωτική διαμάχη. Μάλιστα. Άρα λοιπόν κάποιοι κρίνουν ότι πρέπει να υπάρχει ένα μαύρο κουτί που να παρακολουθεί και να καταγράφει ότι τόσο τραγικά είναι τα πράγματα. Εγώ πάντως θα σταθώ σε αυτό που είπα και πιο πριν, ότι συνεχώς κάποιοι, χωρίς να είναι ειδικότητα, τους φωνάζουν ότι ο κίνδυνος που κρύβει αυτή η κλιματική κρίση είναι ότι θα φέρει συνέχεια πανωτά ιούς. ιούς ο ένα με τον άλλον. Δεν θα απαλλαγούμε εύκολα από του ιού αυτού. Συνέχεια θα έχουμε ιού και μεταλλάξει αυτών των ιών και ή και μεταλλάξει και ή και μεταλλάξει και πρέπει να προσέχουμε και ναι. Ναι. Τώρα να μην το συσχετίσω και με του ιού και με ένα τσιπάκι που είχε δημιουργήσει η Ντάρπα ήδη, η οποία λέει ότι αυτό το τσιπάκι να το φέρει υποδόρια θα μπορεί από πιο πριν να διαβάζει μέσα στον οργανισμό σου το αν έχει εκδηλωθεί κάποιος ιός ότι θα βοηθήσει όλο αυτό για να μην απειλούμαστε. Τέλος πάντων το σημερινό θέμα είναι η κλιματική κρίση και όχι κάτι άλλο. Λοιπόν φίλες και φίλοι αυτό είναι το θέμα σήμερα. Θα σας δώσω και πάλι ένα link με ένα βιντεάκι για όσους μιλούν ε, ε, αγγλικά. Για όσου ε, καταλαβαίνουν αγγλικά, να δουν ένα σύντομο βιντεάκι, σχεδόν δύο λεπτά είναι και φυσικά και φωτογραφίε θα δείτε με το μαύρο κουτί αυτό και τα πάντα. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά όπω λέω κάθε φορά και να προσέχετε, φίλε και φίλοι. Γεια σας!